Big Goal στα νέα με τον Γιώργο Διάκονη. Και τον Γρηγόρη Καρακάση. Όπως βλέπετε, σήμερα δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε τρεις ανθρώπους μπροστά μας και έναν δίπλα μας, ο οποίος δεν φαίνεται. Γιώργο, κάνε μας μια πλήρη παρουσίαση. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας, έχουμε την τιμή να έχουμε τον coach, τον Κώστα Λιώση, τον έφορο Βασίλη Σταυριανόπουλο και την αρχηγό Νάσια Φακοπουλίδου και την αναγνώση του Ρήνη, τη συναρχηγό. Έχουμε φέρει εδώ όλο το team. Δυστυχώς για τεχνικό πρόβλημα δεν βλέπουμε το ένα πρόσωπο, αλλά θα συζητήσουμε όλοι μαζί. Ο έφορος απλά θα ακούγεται σήμερα. Ναι, να αναλύσουμε. Όχι, εντάξει, θα φανεί ο άνθρωπος. Λοιπόν, να αναλύσουμε εδώ για τη φετινή χρονιά, για την Pre League, η οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα φέτος, καθώς έχουμε ΠΑΟ, ΚΑΕΚ, Παναθηναϊκό που έχει μπει στο πρόγραμμα και στην εξίσωση. Και να μας πει και ο coach αρχικά που βάζουμε το ζαόν σε αυτή τη δύσκολη εξίσωση. Να ξεκινήσουμε. Απλά coach, αν μπορείς λίγο πιο κοντά. Δηλαδή, αν μπορεί ο ζαόν μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη εξίσωση που ίσως το πρωτάθλημα της Πιλίκη να είναι και πιο ενδιαφέρον από την Α1 με τις ομάδες που το περικλείουν. Καταρχήν με το πρωτάθλημα της Πιλίκη καλώς έγινε από πέρσι. Ξεκινήσουμε από εκεί. Και πέρσι ήταν ένα αγωνιστικό πρωτάθλημα και φέτος θα είναι εξίσου και περισσότερο αγωνιστικό από το περσινό. Λίγο και κοντά στο μικρόφωνο, μπορείτε. Αν μπορούσαμε να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω, θα λέγαμε ότι κακώς δεν είχαμε κάνει ένα τέτοιο πρωτάθλημα, μια ενιαία κατηγορία και τα προηγούμενα χρόνια. Καλώς έγινε και με ευθύνη της Ομοσπονδίας και με ευθύνη των ομάδων. Τώρα, ως προς το φετινό πρωτάθλημα, έχουμε την τύχη και παράλληλα την ατυχία κάποιοι αντίπαλοι να έχουμε στην κατηγορία τα 4 από τα 5-6 ίσως μεγαλύτερα brand name του ελληνικού αθλητισμού. Γιατί εκτός από τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ και τον... Εντάξει, εγώ δεν τα είπα brand name για να μην φαίνουμε τόσο δημοσιογράφος. Το Παναθηναϊκό είναι και ο Πανιώνιος μέσα, είναι που ουσιαστικά εκπροσωπούν 4 μεγάλα σωματεία, μεγάλους συλλόγους, με πολύ κόσμο και μεγάλη ιστορία. Που να πούμε, με τον Πανιώνιο κάνετε και την πρεμιέρα σας. Όχι. Παίζουμε με τη Χάνθ. Η αλήθεια είναι ότι το πρωτάθλημα λίγο ξεκινάει δύσκολα για εμάς, με δύο ταξίδια πανωτά. Δύο φορές στη Θεσσαλονίκη, μία με τη Χάνθ και μία με τον ΠΑΟΚ. Ιστορικό σωματείο η Χάνθ. Ιστορικό σωματείο εξίσου της Θεσσαλονίκης. Τώρα, μακάρι να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε κοντά σε αυτές τις ομάδες που ουσιαστικά θα είναι η ατμομηχανή της κατηγορίας. Στην περσινή σεζόν τερματίσατε στην 7η θέση, ναι, με 34 βαθμούς. Φέτος, παρά την παρουσία αυτών των μεγάλων ομάδων, υπάρχει στόχος για ψηλότερα? Πάντα υπάρχει στόχος για ψηλότερα. Δεν νομίζω ότι κάποιος μπαίνει σε μια λογική οποιαδήποτε θέση και να στοχεύσει χαμηλότερα από αυτό το οποίο έκανε την προηγούμενη χρονιά. Πάντα θέλει να κάνει κάτι περισσότερο, κάτι καλύτερο, κάτι... Πάντως εγώ την Άσια που την έχω δει από κοντά, γιατί έχω έρθει στο γήπεδο, είναι πολύ ακραία όταν χτυπάει. Τώρα έχει δώσει σταυρό στα χέρια, δεν μας μιλάει. θα μιλήσουν όταν πρέπει και οι παίχτριες. Οι αθλητές ήθιστε να πρέπει να μιλάνε στο γήπεδο. Να πρέπει να μιλάνε στο γήπεδο. Απλά είναι ακραίο να βλέπεις ένα πρόσωπο και βλέπεις μέσα τέτοια ένταση, ας πούμε, με την μπάλα και όλα τα λοιπά. Το έχει ο αθλητισμός αυτό. Βγάζει πολύ ίσως προσωπικότητα ενός ανθρώπου διαφορετική από αυτή που έχει συνηθίσει. Να πω ότι όχι το ξέρω, διαφορετική, αλλά σίγουρα διαφορετική. Δεν το ξέρει διακόνη κανένας από τους δυο μας. Ναι, δεν το ξέρουμε, αλλά ναι, εντάξει, λίγο κολυμπητήριο κάνει, εσύ έχεις κάνει κάτι. Ναι. Λοιπόν, αρχικά είσαι αρχηγός φέτος και έχουμε εδώ και την συναρχηγό την Ειρήνη. Με τόσες γυναίκες που είστε μεταξύ σας, εντάξει, και λόγω ηλικία, στάκετε και τσατζιλίας και αυτά, μέσα στο γήπεδο πώς μπορείτε και το φτιάχνετε ώστε να έχετε ένα σωστό κλίμα και το επαγγελματικό που θέλετε για να μπορείτε να προοδεύετε και να κερδίζετε? Ποιος είναι ο ρόλος δηλαδή της αρχηγού μες στο γήπεδο για τον Βόλμη? Για την αρχηγό συγκεκριμένα, το καλό είναι ότι είμαστε όλες σχετικά κοντά στην ηλικία. Δηλαδή... Γι' αυτό το θεωρώ δυσκολία, αν μου επιτρέπεις. Επειδή είστε κοντά στην ηλικία, οπότε θα έχετε κάποιον ανταγωνισμό, έστω και θεμητό. Δεν είναι ανταγωνισμός, είναι συναγωνισμός και αυτό υπάρχει ανεξαρτήτου ηλικίας. Δηλαδή, όταν έχεις μια καλή αθλήτρια, καλύτερη από σένα, σίγουρα θα προσπαθήσεις να φτάσει στο επίπεδό της και να την προσπεράσεις, χωρίς να σημαίνει ότι την βλέπεις ανταγωνιστικά. Ίσα-ίσα προσπαθείς να κερδίσεις από αυτήν. Όταν είμαστε. Επειδή είμαστε λίγο πιο κοντά, μόνο. Όταν είμαστε μικρή ομάδα, ηλικιακά. Το καλό είναι ότι όλες χρειαζόμαστε δουλειά, όλες έχουμε όρεξη να δουλέψουμε, οπότε δεν δημιουργεί τόσο πρόβλημα.
όταν υπάρχει διαφορά ηλικίας που κάποια είναι έμπειρη και κάποια άλλη είναι πολύ άπειρη. Νομίζω ότι εκεί υπάρχει ένα χάσμα το οποίο πρέπει να κάνετε. Ουσιαστικά μπορείτε όλες να βοηθηθείτε μαζί όντας κοντά. Ναι. Καταλαβαίνετε τι πρέπει να κάνετε και μες στο γήπεδο και εκτός αυτού προκειμένου να συνυπάρξετε αρμονικά. Mm-hmm. Πιστεύω. Ναι. Τώρα ως αρχηγός ναι. και φέτος. Πέρσι δεν ήμουν εγώ. Γι' αυτό το είπα. Για φέτος. Ναι, εντάξει. Ως αρχηγός φέτος. Ναι. Θα προσπαθήσεις εκτός γηπέδου να παροτρύνεις και όλες τις υπόλοιπες να ξεπεράσετε την περσινή θέση, να σπάσετε ας πούμε το ταβάνι που είχατε πέρσι με την 7η θέση, παρά την παρουσία των μεγαθυρίων που αναφέραμε πριν. Σίγουρα είναι και αυτός ο ρόλος μου, αλλά νομίζω ότι τα κορίτσια που είμαστε φέτος στο ΖΑΜ δεν χρειάζονται τη δική μου καθοδήγηση γι' αυτό. Δηλαδή υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει θέληση για δουλειά και εννοείται να φτάσουμε πιο ψηλά από ό,τι πέρσι. Αν τα καταφέρουμε ή όχι, θα φανεί στο τέλος. Εντάξει, σημασία έχει να έχει συνεχώς προσδοκίες. Τώρα το θα το πετύχεις ή όχι δεν έχει να κάνει με το... Όνειρα και στόχους, ναι. Ναι. Εσύ έχεις δουλέψει έχεις και στο Μαρκόπουλο και στο φιλαθλητικό. Έχεις ήδη στα 19 σου αρκετή εμπειρία ναι. μες στο γήπεδο. 19 ωραία ηλικία. 20. Ναι, στο φιλαθλητικό ήμουνα για 2-3 χρονιές. Είχαμε μία άνοδο από την Α2 στην Α1 τη δεύτερη χρονιά που ήμουν εκεί πέρα. Στο Μαρκόπουλο ήμασταν Α1 όταν είχα πάει εγώ και εξακολουθεί να είναι. Σίγουρα είναι λίγο διαφορετικές εμπειρίες στην Α1. Δηλαδή... Επειδή έχεις δουλέψει και με πολύ μεγαλύτερες αθλήτριες και ήδη σε μεγάλες ομάδες, έχεις δουλέψει και Α1, έχεις κάποιο πρότυπο αθλήτριας, έτσι, κάτι που σε εμπνέει παραπάνω όταν είσαι μέσα, ή ο λόγος που ξεκίνησε να ασχολείσαι τόσο πολύ με τον βόλεϊ. Γενικά βλέπω ας πούμε, και σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρακολουθείς δηλαδή γενικά. Μία αθλήτρια που λέω. Ναι, εντάξει, το στυλ λέμε τώρα έτσι. Το στυλ μου αρέσει πάρα πολύ Μποζέτη, που είναι η Ιταλίδα, γιατί είναι έτσι λίγο πιο μικροπαμωμένη σαν εμένα. Οπότε, ναι. Μην απαντήσεις, Γιώργο. Εντάξει, για υψηλό επίπεδο, το ύψος που έχω εγώ δεν είναι το ιδανικότερο. Και ίσως γι' αυτό μ' αρέσουν έτσι, έχω πιο αγαπημένους αθλητές που είναι... Εντάξει, το ίσως να είναι μια σεκρές παίκτηση από 1,80 μέχρι 90, μια χαρά είσαι. Σε υψηλό. Εντάξει, όσο πιο ψηλό. Έχει ένα πλεονέκτημα παραπάνω. Ο κόουτς δεν συμφωνεί. Εγώ πήγα να το ξαναλύνω λιγάκι. Εγώ τι ξέρω. Τώρα δεν εντάξει, δεν ανακατεύουμε. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ένα άθλημα το οποίο είναι κατά κάπως, αν θέλει, ψηλό επίπεδο ρατσιστικό. Ναι, από λίμερο λίγο εξομάλυνε. Λίγο πιο κοντά, λίγο πιο κοντά. Εξομάλυνε αυτό το ρατσιστικό του αθλήματος, αλλά παραμένει με κάποιο τρόπο. Στο λίμερο υπάρχει μια δικαιολογία μικρή ότι. Εντάξει, παίζει όμως ρόλο και το άλμα. Ας πούμε και η Ειρήνη που είναι πασαδόρος, ας πούμε. Αν έχει το ανάλογο άλμα, μπορεί να το καλύψει θεωρητικά. Εντάξει, είπα. Κατά κάπως ρατσιστικό, κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Εγώ θα ήθελα να κάνω την έξι ερώτηση. Γεννήθηκε στην Κομωτινή, σωστά. Ναι. Ξεκίνησε να παίζει βόλες στον Πιερικό, μετά στον Αρχέλαο. Ήταν εύκολη. Είσαι μικρή ηλικιακά. Ναι. Ήταν εύκολη μετάβαση. Κοιτάξτε. Στην Κατερίνη, ουσιαστικά και στο Βιερικό και στον Αρχαίο Πούμε ήταν σε τοπική κατηγορία τότε. Τώρα νομίζω έχουν γίνει όλα β' εθνική. Η μετάβαση δεν έγινε τόσο από το σωματείο, όσο επειδή είχα αρχίσει να είμαι μέλος των εθνικών ομάδων και ουσιαστικά από εκεί με έμαθα να τη σκυλάρισα και πήγα σε εθνική κατηγορία. Οπότε η μετάβαση ήταν πιο δύσκολη από το επίπεδο της ομάδας στην Κατερίνη στην εθνική ομάδα και όχι τόσο από την... Ως σωματείο. Ναι. Ήτανε θεωρητικά λίγο αναγκαστικό να έρθεις προς την Αθήνα, σε σωματεία της Αθήνας, πιο προβεβλημένα, πιο... Από τη στιγμή που κατέβηκα, εγώ έμενα Κατερίνη, γεννήθηκα Κομωτινή και μετά μετακομίσαμε στην οικογένεια προς Κατερίνη, όταν άρχισα να πηγαίνω έρχομαι Λάρισα για να παίζω. Υπάρχει μια απόσταση. Εντάξει, ναι, υπήρχε απόσταση, αλλά έτσι κι αλλιώς ήθελα να το δω λίγο πιο σοβαρά επαγγελματικά. Η εμπειρία σου στην εθνική. Είναι το βόλεϊ. Η εμπειρία μου στην εθνική, ποια απόσταση. Έχεις συμμετοχές στην εθνική. Έχω μία τέταρτη πανευρωπαϊκή Νεανίδων, δεύτερη βαλκανική, πέμπτη πανευρωπαϊκή είναι τις Κορασίδες. Ναι, διάφορα, εγώ γιώσουμε στα ρεκόρ. Εγώ λέω πώς ένιωσε εσύ, πώς θα μετατεθνάσουμε και τα λοιπά. Η αλήθεια είναι ότι την πρώτη φορά που αγωνίστηκα με την Εθνική ήταν λίγο περίεργη. Περίεργο το συνέστημα, γιατί ουσιαστικά για δύο χρόνια ήμουν εκτός αγωνιστικής δράσης λόγω ενός προβλήματος που είχα με το δελτίο μου. Οπότε εκεί λίγο
μετά από δύο γιατί εσύ μπορεί να το βλέπεις λίγο διαφορετικά. Για μένα που είσαι 19, είσαι αρχηγός, έχεις τόση εμπειρία, συμμετέχεις στην εθνική, μου φαίνεται και λίγο, ξέρεις, μεγάλο, δεν είναι μικρό. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι με το βόλεϊ, ήταν το όνειρό μου να μπω στη διαδικασία των εθνικών ομάδων. Τώρα, αν θα γινόμουν αρχηγός στην εθνική, αν θα είχα διακρίσει και αυτά. Αυτά έργο στην πορεία, ναι. Ειρήνη, για πες μας κι εσύ. Την εμπειρία σου. Για την θέση την οποία αγωνίζεσαι, για το τώρα που είσαι αρχηγός εδώ με την Άσχε, για το ΖΑΟΝ, πώς το έχεις λάβει αυτό, φέτος πώς βλέπεις τα πράγματα. Εντάξει, αρχικά νιώθω ότι με έχει αγκαλιάσει ο και εσύ έχεις πλουσιογραφικό μεταξύ. Και το ναι. Σωματείο. Τώρα όσον αφορά τη συνεργασία μας... Λίγο κοντά στο μικρόφωνο μπορείς. Όσον αφορά τη συνεργασία μας νομίζω ότι πάει αρκετά καλά. Θα δείξει αυτό. Ελπίζω να... Θα δούμε τα αποτελέσματα στο γήπεδο. Εντάξει, εγώ έχω έναν σημαντικό ρόλο μέσα σαν πασαδόρος. Από τους πιο σημαντικούς. Πιο σημαντικός, λιγότερο δεν ξέρω. Είναι από τους σημαντικούς ρόλους και βήμα-βήμα. Ένας από τους κυριότερους λόγους που ήρθα στην ομάδα είναι γιατί είχα συνεργαστεί με τον coach στον Ελυσιακό ένα χρόνο, πριν από δύο χρόνια. Ναι, ναι. Οπότε ήταν ένα αρκετά ισχυρό κίνητρο για να ξαναέρθω. Και πολύ καλά έκανες. Όσον αφορά τη θέση σου, έχει από μόνη της πρέπει να έχει ηγετικά χαρακτηριστικά, καθώς ήδη διευθύνει ουσιαστικά το παιχνίδι από ένα σημείο και μετά. Ίσως από ένα σημείο και μετά. Εντάξει, σίγουρα έχει νομίζω πολύ σημαντικό ρόλο η σχέση και προπονητή και πασαδόρο, ώστε να περάσει η νοοτροπία του προπονητή στον πασαδόρο και μετέπειτα στην ομάδα. Είναι μια θέση που έχει την ευθύνη το θα πρέπει να κατανοώ και τις αδυναμίες και τα ισχυρά. Πρέπει να μάθει να είναι 14. Πρέπει να λέξει ένα μικρό σκάουτ. Κάθε συναθλήτρια πρώτα απ' όλα. Ένα μικρό σκάουτινγκ στο γήπεδο. Και μετά για τον αντίπαλο. Περιφερειακή σου ώρα δηλαδή πρέπει να είναι. τι δουλεύουμε νομίζω. Ναι. Να τη δουλέψουμε. Πάντως αυτό που πες για τη χημεία σχέση coach πασαδόρου. Εσένα υπάρχει ήδη. Εφόσον έχετε ξανασυνεργαστεί, γνωρίζεστε περίπου. Στο λίγο τουλάχιστον πώς δουλεύει ένας με τον άλλο στο γήπεδο. Ο coach διαφωνεί. Πάντα υπάρχουν καινούρια πράγματα να μάθουμε. Σε κλείσει ο coach. Για να το πω πιο σωστά, υπάρχει μια καλή αρχική ταχύτητα. Δηλαδή δεν ξεκινάμε από το μηδέν, ξεκινάμε με κάποια ταχύτητα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αυτή η ταχύτητα είναι ικανή. Θα πρέπει να. Καταρχήν να έχει αντίληψη για το χώρο. Πιο έτσι. Γρήγορα ναι. Να αρχίσουμε να τρέχουμε. Το ότι μπορεί να μην ξεκινάμε από το 0, να ξεκινάμε από το 10, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να μείνουμε στο 10, πρέπει να φτάσουμε στο 150. Σίγουρα, εντάξει, εννοείται. Απαιτητικός ο coach. Έχουμε λοιπόν πολλά. Με τις προσθήκες που έχουν έρθει, η τεχνική των κοριτσιών και όλα τα λοιπά, νομίζω, έχετε ανέβει ποιότητα, πιστεύετε. Και με τα κορίτσια που σου πω το εξής. Έχουμε. Την τύχη φέτος, εκτός από αθλήτριες οι οποίες να είναι καλές σαν αθλήτριες, να έχουμε και αθλήτριες καλές σαν χαρακτήρες, αλλά και σαν γενικότερη ποιότητα και αντίληψη ως προς τις ικανότητες τους έξω από το γήπεδο. Τι εννοώ. Εγώ σας έχω ρωτήσει και off the record πώς αντέχετε, αλλά δεν έχω πιστεί ακόμα. Η Δεσποινή Σφακοπουλίδου δίπλα και η Δεσποινή Αναγνώστου, η μία είναι σπουδάζει ιατρική και η άλλη σπουδάζει χημικός. Όπως επίσης έχουμε στην ομάδα αθλήτριες οι οποίες σπουδάζουν δικηγόροι. Πολύ ψηλό το μορφωτικό επίπεδο. Άλλες είναι επιχειρηματίες. Γενικότερα δηλαδή έχουμε μια ομάδα η οποία φαίνεται ότι το μυαλό των αθλητριών δουλεύουν τουλάχιστον έξω από το γήπεδο. Θέλουμε τώρα να δούμε κατά πόσο θα δουλεύουν και μέσα στο γήπεδο. Αυτή είναι η ευθύνη δική μου και δική τους, αλλά κυρίως είναι κάτι το οποίο σίγουρα σε βοηθάει να πεις ότι έχω ένα υλικό να δουλέψω που αυτό που θα πω θα μπορέσει να το κατανοήσει. Έχει την ικανότητα. Εγώ από ό,τι έχω δει τουλάχιστον από πέρσι, γιατί προφανώς και δεν έχω δει, η ποιότητα υπάρχει. Το υλικό υπάρχει δηλαδή. Τώρα δεν ξέρω με τις φετινές προσθήκες τι αλλάζει και τι θέλετε εσείς να δείτε. Περισσότερη ταχύτητα, δεν ξέρω εσείς πώς. Σίγουρα θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και αποτελεσματικοί. Το ανταγωνιστική μόνο δεν φτάνει από μόνο του. Θέλουμε δεν ξεκινάει όμως η βάση από εκεί. Η βάση ξεκινάει το να μπορέσεις αυτό το οποίο έχεις στο μυαλό σου και εσύ και ο αθλητής, πρώτον να είναι ίδιο και δεύτερον να εμφανιστεί στο γήπεδο. Αν εγώ έχω άλλα και ο αθλητής άλλα, δεν πετυχαίνουμε. Αν ο αθλητής έχει άλλα και εγώ άλλα, πάλι δεν πετυχαίνουμε.
Είναι αυτό ότι πολύ καλή εμφάνιση μετράει μόνο για την ώρα του αγώνα. Αν το αποτέλεσμα δεν είναι το επιθυμητό, θα πρέπει όλοι να έχουμε ένα κοινό τρόπο και στην ίδια κατεύθυνση. Να συμβαδίζουν ουσιαστικά τα δικά σου τέλο coach με τις απαιτήσεις που έχουν και τα κορίτσια από τους ίδιους τους εαυτούς. Ναι, να αποδεχτεί ο ένας το τι θέλει ο άλλος και ως προς τις απαιτήσεις της ομάδας και της κατηγορίας, αλλά και ως προς τις ικανότητες ο ένας του άλλου. Να θεωρώ τους αθλητές μου, και τους το έχω πει πολλές φορές, δεν είναι υπαλλήλοι μου. Και πιστεύω ότι όποιος προπονητής, αυτή είναι τώρα βέβαια μια προσωπική άποψη, θεωρεί τους αθλητές του υπαλλήλους του, νομίζω ότι κάπου σφάλει. Θεωρώ τους αθλητές μου συνεργάτες μου. Περισσότερο συνεργάτες. Εντάξει, απλά μετά πάει στη λογική του αποτελέσματος. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ένας προπονητής ο οποίος είναι πάρα πολύ αυστηρός και αυταρχικός και να φέρει αποτελέσματα. Μπορεί να υπάρχει ένας προπονητής ο οποίος χαϊδεύει τα αυτιά λίγο και πάλι να έχει αποτελέσματα γιατί νιώθουν όλοι σε ένα καλό κλίμα. Εξαρτάται πού είναι η μέση λύση και πού το θέλει ο καθένας. Ο τρόπος σίγουρα μπορεί να είναι διαφορετικός. Η αντίληψη του πώς αντιλαμβάνεσαι τον άλλον έχει σημασία για εμένα. Δηλαδή, το ότι αντιλαμβάνεσαι ότι έχεις να κάνεις με ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να συνεργαστούν. Πρέπει να τους κάνεις να συνεργαστούν και μεταξύ τους και μαζί σου. Το να κάνει κάποιος κάτι επειδή φοβάται για να λειτουργώ σαν αστυνόμος, δεν θεωρώ ότι αξίζει στους αθλητές. Απλά θέλω να καταλάβω εγώ αν το κάνετε. Στην προσωπικότητά τους, σαν άνθρωπο. Εγώ θέλω να καταλάβω αν το κάνετε από θέμα αρχής, από θέμα αντίληψη και από θέμα αποτελέσματος, τι πιστεύετε. Και τα δύο. Και τα δύο συνυπάρχουν. Δηλαδή, δεν θέλω να προσβάλλω τον άλλον. Θέλω να κάνω τον άλλον να συνειδητοποιήσει πρώτα απ' όλα το ότι μπορεί να το κάνει και δεύτερον ότι δεν χρειάζεται να τον προσβάλλω για να το κάνει. Μπορεί να το κάνει εφόσον είναι σκεπτόμενος και εφόσον πραγματικά το έχει συνειδητοποιήσει και μόνο. Και με καλό κορίτσια. Συσσαγωγικά. Είναι αυστηρός. Εδώ, τα πούμε όλα τώρα. Έχει μικρόφωνο μπροστά σας, ελεύθερα. Ο κότς έκατσε πίσω, περιμένει τώρα. Περιμένει να δει ποια θα παίξει. Με την ησυχία σας. Μπορείτε να τα πείτε off the record, δεν χρειάζεται, μη βιάζετε. Νομίζω πως είναι όσο πρέπει και εκεί που πρέπει. Ή τουλάχιστον για τα δικά μου δεδομένα. Θα συνεχίσει να παίζει πασαδόρος. Οκ, η μία θέση κλείδωσε, η επόμενη. Έξι μια πάλι. Ναι, διπλωματική. Νομίζω θα συμφωνήσω με τη συμπαίκτριά μου. Νομίζεις. Νομίζω. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι συνήθως δεν υπάρχουν προπονητές που να είναι πολύ χαλάροι και να φέρουν συνεχόμενα καλά αποτελέσματα. Ναι, μόνιμα ήρεμ, ναι. Δηλαδή, σίγουρα σε οποιαδήποτε δουλειά θα υπάρχει ένταση, όπως θα υπάρχει και στην προπόνηση και στον αγώνα. Το θέμα είναι να ξέρουμε ποιο είναι το όριο και νομίζω ότι ο coach το κατέχει αυτό, δηλαδή ξέρει πού θα πρέπει να σταματήσει και πότε θα πρέπει να φωνάξει. Κλείδωσε και η δεύτερη θέση. Πάντως, Νάση, αν με επιτρέπει, φέτος θα έχετε μεγάλη προβολή και από κανάλια και πλέον έχει αναβαθμιστεί το προϊόν. Αυτό σε αγχώνει, γενικά σε αγχώνει. Εμένα προσωπικά όχι. Ίσα είναι ένα κίνητρο ίσως να παίξουμε και λίγο καλύτερα λόγω προβολής, αλλά δεν νομίζω ότι αγχώνει σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, δεν είναι ότι θα έχεις μια κάμερα κολλημένη πάνω σου, έτσι κι αλλιώς οι αγώνες. Ναι, αλλά έχεις την αίσθηση ότι κάποιος σε βλέπει και σε βλέπουν κάποιες χιλιάδες άνθρωποι συνεχώς. Η αλήθεια είναι ότι αυτοί που ενδιαφερόταν να δουν τους αγώνες θα τους έβλεπαν έτσι κι αλλιώς. Οπότε το κοινό δεν αλλάζει. Ω, μην νομίζεις. Θέμα είναι αντίληψη που άμα πει ο κότς για αυτό, ότι απλά το βόλεϊ δεν έχει την θέση που του πρέπει στην Ελλάδα. Σιγά σιγά όμως, γι' αυτό και δημιουργήθηκε η Πριλή, γι' αυτό γίνονται και κάποιες κινήσεις. Εγώ νομίζω ότι σε λίγα χρόνια δεν θα έχει την ίδια προβολή που έχει σήμερα. Δεν θα γίνει ξαφνικά το ποδόσφαιρο, καλά, το βόλεϊ στην Ελλάδα, αλλά θα αναβαθμιστεί πιστεύω στην συνείδηση του κόσμου, δηλαδή του κοινού. Ίσως φέρει περισσότερο κόσμο κοντά στο βόλεϊ, παιδιά. Αλλά νομίζω ότι αυτός που όντως ενδιαφερόταν για το άθλημα. Και μιλάμε για τον Ζαόν, ο οποίος είναι και στο θέμα του γυναικείου βόλεϊ, στην Κηφισιά, αλλά και γενικά στις γύρω περιοχές, ήταν και ο πρώτος όμιλος σύλλογος. Είναι ένα μεγάλο όνομα σε αυτόν τον κλάδο. Είναι. Δηλαδή έχει και μια άλλη εμπειρία και άλλη φιλοσοφία. Ξεκινήσει πρώτα ήταν γυναίκα, τώρα είναι γυναίκα. Εντάξει. Υπάρχει μια μητριαρχία δηλαδή. Σίγουρα θα βοηθήσει το άθλημα, αλλά ως προς το άγχος δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Όσο αγχωμένοι θα ήμασταν αν δεν υπήρχε κάμερα για μετάδοση σε τηλεόραση ή σε υπολογιστή, τόσο αγχωμένοι θα είμαστε και τώρα. Άλλωστε, βίντεο υπάρχουν έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή τα παιχνίδια καταγραφόταν. Ναι, εντάξει, απλά όταν κάποια στιγμή ας πούμε. Κάποιοι έρθουν στον δρόμο και σου πούνε «Α, είσαι αυτή ή οτιδήποτε», μετά ξέρεις, αυτό μπορεί να πειράσει και το παιχνίδι σου. Αυτό εννοώ εγώ. Τα αυτόγραφα θα τα χρεώνεις. Δηλαδή, άμα έρθουμε εμείς, ξέρω εγώ. Νομίζω ότι έχει πάρει πολύ στιγμή να δώσω αυτόγραφο. Δεν ξέρω καν αν θα έρθει, δηλαδή.
Εντάξει, δεν ξέρω. Νομίζω μόνο θετικά θα έχει και σαν άθλημα και σε εμάς σαν αθλήτρες ότι θετική θα είναι η επίδειξη. Ούτε αναβαθμίζει το προϊόν. Ναι. Πάντως, Γιώργο, 19-20 χρόνια εμείς οι δύο δεν μιλάγαμε έτσι. Εντάξει. Εμείς οι δύο... Δεν μιλάγαμε έτσι. Εμείς οι δύο βλέπαμε μπάλα μέχρι εκεί, εντάξει. Ούτε αυτά τα μυαλά δεν είχαμε. Δηλαδή... Τα κορίτσια και ο κόουτς. Εγώ τρίτη εθνική να έπαιζα, τέταρτη κατηγορία να έπαιζα. Θα πίστευα ότι είμαι κάτι μεταξύ του Ρονάλντο και του Μέση σοβαρός. Να πω κάτι για αυτό που συζητάγαμε προηγουμένως. Νομίζω ότι για έναν αθλητή το πιο ευχάριστο πράγμα που έχει να ζήσει είναι να παίζει σε ένα γεμάτο γήπεδο. Όσο άγχος περισσότερο μπορεί να του προσθέτει, θεωρώ ότι. Απλά κρίμα, αυτό το θεωρώ λίγο δεδομένο. Κρίμα για τον αθλητή είναι να παίζει και να είναι άδειο το γήπεδο. Πραγματικά το θεωρώ. Το έχουμε δει σε πολλά αθλήματα αυτό. Αν είναι άδειο το γήπεδο, είναι και διαφορετική η αίσθηση, διαφορετικό. Εγώ θεωρώ ότι τα κορίτσια, παρά τις όποιες δυσκολίες μπορούν να αντιμετωπίσουν, το φετινό πρωτάθλημα πραγματικά θα το χαρούν. Πραγματικά θα το ευχαριστηθούν να παίξουν με όλους αυτούς τους αντιπάλους όλα αυτά τα σκληρά παιχνίδια, που θα έχουν κόσμο σίγουρα περισσότερο από αυτόν που είχαν μέχρι τώρα. Και μακάρι αυτό και προβολή να τους δώσει και. Ευκαιρία να κυνηγήσουν και κάτι καλύτερο στη ζωή τους. Να φανούν λίγο περισσότερο, ναι, να προβληθούν λίγο περισσότερο. Να κάτι περισσότερο του χρόνου ή κάτι περισσότερο μετά από 2 χρόνια. Αλλά το σημαντικό είναι να υπάρχει ανταπόδοση σε αυτό το σκληρό πρωτάθλημα και στις ίδιες αθλητές. Να δούνε κόσμο να τις βλέπει, να δούνε ανθρώπους να έρχονται στο άθλημα, όχι μόνο για να τις δουν, αλλά για να επενδύσουν και στο ίδιο το άθλημα. Απλά λέω ότι από φέτος, έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα να πηγαίνουν, με την αναβάθμιση του προϊόν μπορεί να χωθεί και το άγχος, ας πούμε, ή τουλάχιστον και με την καλή εννοία ότι θα αναγνωριστεί και η δουλειά τους λίγο παραπάνω. Άνθρωποι που δεν ξέρανε, που δεν βλέπουν, που δεν ασχολούνταν, πιθανόν να ασχοληθούν με αυτή την έννοια, εγώ το έλεγα. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα τώρα. Μην ξεκινάμε. Ανοίγουμε κεφάλαιο. Μην την ξεκινάμε καθόλου αυτή την κουβέντα. Η αρχή έγινε με την δημιουργία της κατηγορίας. Ναι, προφανώς. Και η κατηγορία σημαντικό από μόνη της αρχίζει σιγά σιγά να προκαλεί. Καλώς εννοούμε. Ναι, αλλά δεν δίνει και ένα κίνητρο στους αθλήτες. Δηλαδή, είναι αθλήτες που έχουν πάει σε εθνικές, που έχουν πάρει διακρίσεις. Το ότι δεν φαινόταν η δουλειά τους όσο θα έπρεπε, αν αρχίσει σιγά σιγά να φαίνεται, πέρα από το άγχος, θα δίνει και ένα κίνητο παραπάνω να κάνουν και το κάτι παραπάνω. Με αυτή την έννοια, εγώ θέλω να το τοποθετούμε τέλος πάντων. Και θεωρώ ότι είναι μια κατηγορία η οποία ταιριάζει πάρα πολύ στις ηλικίες αυτές που έχει η ομάδα. Δηλαδή, δείτε ξαφνικά τι έγινε με το γυναικείο μπάσκετ, δεν ασχολείται κανένας. Πήγαν εκεί να πάνε τους τίτλους ξαφνικά, όλη η Ελλάδα βλέπει γυναικείο μπάσκετ. Ανέβηκε Αθηναϊκός, έκανε τα ρεκόρ, ξαφνικά. Δηλαδή δεν απέχει μακριά από μέσα σε ένα χρονικό διάστημα ξαφνικά ένα προϊόν να βαθμιστεί τόσο πολύ. Όχι, απλά πρέπει να έχει και την κατάλληλη υποστήριξη από πίσω. Και δεν μπορεί η υποστήριξη αυτή να είναι μόνο από τις ομάδες. Από το 0 προς τα πάνω είναι δύσκολο. Από πάνω προς το 0 είναι πάντα εύκολο. Πρέπει να υπάρχει υποστήριξη γενικότερη. Έχουμε ένα καλό προϊόν. Δόξα τω Θεώ, έχουμε πολλά παιδιά και πολλές που είναι εν δυνάμει αθλήτριες οι οποίες ασχολούνται με το άθλημα αυτό. Δεν είναι τυχαίο για εμένα η επιτυχία της εθνικής ομάδας. Ακριβώς γιατί υπάρχει πολύ υλικό από πίσω που κάποια στιγμή κάποιος θα βρισκόταν να το εκμεταλλευτεί όπως έπρεπε να το εκμεταλλευτεί. Και μακάρι και η εθνική ομάδα να πάει ψηλά, όλοι θα το εισπράξουμε αυτό και την ευκαιρία αυτή να την εκμεταλλευτεί μετά ο αθλητισμός και οι κατηγορίες και η βολελίκ και η πριλίκ και οι χαμηλότερες κατηγορίες. Με σκοπό να κάνουν πιο εύκολη τη ζωή των ίδιων των ομάδων. Να υπάρχουν πιο εύκολα τα έσοδά τους ή περισσότερα, έτσι ώστε να επενδύσουν στο ίδιο το άθλημα. Και να το εισπράξουν όλοι. Προτείνω, μιας που περάσαμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι, να δούμε μετά και τον άνθρωπο της ομάδας. Θα αλλάξουμε θέσεις. Να μας. Ο κόουτς. Ο κόουτς θέλει να φύγει, ο κόουτς. Δεν ξέρω. Πώς βιάζεστε. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα 4-5 λεπτά και επιστρέφουμε.
Καλησπέρα και πάλι. Έχουμε τώρα κοντά μας και τον Βασίλη Σταυριανόπουλο, τον έφορο του ΖΑΟ. Να έχουμε πλήρη εικόνα. Κάναμε την απαραίτητη αλλαγή. Λοιπόν. Με το ταμπελάκι ο coach βγήκε έξω. Αλλάξαμε το ταμπελάκι. Λοιπόν, καλησπέρα και σε ένα Βασίλη. Να πούμε και για τη δικιά σας ανάμειξη στο χώρο ότι το ρόλο του έφορου, εσείς είστε και στατιστικολόγος, κάνετε και τη δουλειά του έφορου μέσα σε μια ομάδα. Και πόσο σημαντική είναι σε έναν οργανισμό αν θέλει να λειτουργεί με τα δέοντα χαρακτηριστικά. Στην ουσία ο έφορος είναι υπεύθυνος για τα πάντα σχεδόν. Δηλαδή το πώς τρέχει το τμήμα, το τι χρειάζεται το τμήμα, φροντίζει να είναι όλα, να λιένεις πολλές φορές κάποια προβλήματα. Είσαι ο ενδιάμεσος, στην ουσία ανάμεσα στο αγωνιστικό τμήμα και στη διοίκηση. Είναι ο συνδετικός κρίκος. Μεταφέρει ακριβώς ότι πρόβλημα έχει το αθλητικό τμήμα προς τα πάνω. Ναι, ακριβώς. Και αντίθετα, δηλαδή είναι αμφίδρομη εξίσωση. Ναι, ναι. Κέρια θέση. Ναι. Φέτος υπάρχει μεγαλύτερο κλίμα αισιοδοξίας για το project το οποίο στείνεται για φέτος, για την καινούργια χρονιά. Κοίταξε να δεις τώρα. Αυτά που είπατε και πριν ισχύουν. Αισιοδοξία μπορεί να έχει. Πάντα έχει αισιοδοξία και πάντα κοιτά το πιο πάνω. Απλά φέτος η χρονιά θα είναι αρκετά πολύ δύσκολη από ό,τι ήταν η περσινή. Αυτό είναι de facto, σίγουρο. Η αλήθεια όμως είναι ότι η φετινή μας ομάδα είναι, να το πω, διαφορετική. Δεν έχει βέβαια την εμπειρία που είχε η περσινή ομάδα, που είχε κάποιες παίχτρες μέσα πολύ μεγάλες. Αλλά όχι μόνο σε ηλικία. Ναι, το κατάλαβα. Να το. Ναι, οκ. Σε ηλικία, ναι, συγγνώμη. Μπορεί να μας ακούσουν οι παίχτες και. Οκ, αλλά φέτος έχουμε νεότερα παιδιά, τα οποία όμως βλέπω ότι το βλέμμα τους γυαλίζει. Δηλαδή θέλουν να δείξουν. Περισσότερη όρεξη, περισσότερη ζωντάνια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Για μένα το πιο σημαντικό σε έναν αθλητή. Να είναι διψασμένο για να θες κάτι παραπάνω πάντα. Και βέβαια και ο αθλητισμός ξέρετε ότι είναι πάντα η προσπάθεια το να ξεπεράσεις την καταγεγραμμένη ικανότητά σου. Και νομίζω ότι αν κάποιος αθλητής πάψει να θέλει να αναπτυχθεί μέσα στο παιχνίδι, να κερδίσει περισσότερα. Ναι, και τελειώνει. Εκεί ναι, νομίζω ότι και η καριέρα της αυτόματα παίρνει την κατηφόρα. Ναι, ακριβώς. Έτσι είναι. Ναι. Φέτος έχουμε αυτό το καλό momentum να πω σε αυτή τη φάση. Ναι. Στο διοικητικό κομμάτι και θεμάτων δηλαδή των ακαδημιών, ναι, οι οποίες έχουν ξεκινήσει και γραφές από 3 του Σεπτέμβρη, έτσι. Ναι. Λοιπόν, ο Ζήλιν είναι ο αθλητικός όμιλος νεανίδων. Τι διαφορετικό μπορεί να προσφέρει σε μια παίκτρια, σε οποιοδήποτε άτομο αυτή θέλει να ακολουθήσει. Το είχα ζήσει και κοντά όταν είχαμε βρεθεί, που λέγατε και στη γυναίκα, στη μητέρα που ήθελε να φέρει την κόρη της, ότι το παιδί να διαλέξει αυτό που θέλει, αυτό που κάνει να νιώθει καλύτερα. Γενικά ποια είναι δηλαδή η φιλοσοφία δηλαδή, που θέλει να περάσει στην. Προσπαθούμε, χωρίς να ξεπερνάμε τα όρια της ηθικής, να φέρουμε τα παιδιά στο γήπεδο, να τους δείξουμε ότι αυτό το άθλημα δεν είναι μόνο άθλημα σε στενά πλαίσια, ότι ξέρεις κάτι, θα αθληθείς και θα γίνεις καλύτερο το σώμα σου, οτιδήποτε. Θα φτιάξουμε και το μυαλό τους. Δηλαδή, θα μάθουμε τα παιδιά να συνεργάζονται. Αυτό που είπε από την ελληνική κοινωνία. Ξέρετε, να σέβεται ο ένας τον δίπλα του. Μπορεί να είναι κλισέ και δεδομένο, αλλά στη σημερινή εποχή με αυτή την κρίση που έχουμε, είναι πολύ σημαντικό κάποιο παιδί να είναι σε ένα αθλητικό σωματείο και να μπορεί να νιώθει ότι είναι το δεύτερο σπίτι του. Γιατί έχουμε και τα πολλά οικογενειακά προβλήματα που δεν είχαμε παλιότερα. Έχουμε και άλλες καταστάσεις δύσκολες. Πολλά παιδιά οδηγούνται σε άλλα μονοπάτια. Είναι δηλαδή και αυτό το κεφάλαιο νομίζω τα πιο σημαντικά. Σαφώς είναι μια φοβερή και θετική διέξοδο ο αθλητισμός. Δεν το συζητώ. Δηλαδή, και καλό είναι να σου μείνει από μικρός, άμα το ξεκινήσεις από μικρός όλο αυτό, θα είσαι αθλητής για μια ζωή. Δηλαδή, δεν μιλάμε ότι θα είσαι αθλητής, να το πω αλλιώς, θα είσαι αθλούμενος από ένα σημείο και μετά. Και ερασιτεχνικά από μόνος θα εντάξει, το οποίο είναι πολύ καλό για σένα καταρχήν, αλλά και για τους γύρω σου. Δηλαδή, και αυτό θα πάει και αμπάριζα. Θα το δείξεις στα παιδιά σου αργότερα, θα μάθουν και αυτά να ζουν μέσα από αυτό, δηλαδή ότι είναι ένα κομμάτι της ζωής μας. Δεν είναι. Εγώ δεν βρίσκω κάτι αρνητικό. Γενικά ο αθλητισμός έχει μόνο θετικά να προσφέρει. Είτε σίγουρα στο παρόν, είτε στο μέλλον. Ναι. Κοιτάξτε, πρέπει να είναι πάρα πολύ. Αν ξεφύγεις από τον οπαδισμό, αθλητισμός. Ναι. Καθαρός αθλητισμός. Μην μπλέξουμε με εκείνο το κομμάτι. Ο φιλαθλητισμός, ο σωστός. Επειδή ο Ζαόν έχει ιστορία, έχει κύπελλα, έχει διακρίσεις, στην Α1 έχει πρωταθλήματα, έχει δηλαδή πολλά πράγματα τα οποία μια παίκτρια, ας πούμε, π.χ. μπορεί να κρατήσει από εκεί να πάρει έμπνευση. Και είναι ένα σωματείο, όπως είπα και προηγουμένως και στον coach, ότι
είναι γυναικοκρατούμενο κατά με την καλή έννοια, ότι έχει ξεκινήσει. Δηλαδή, σε μια κοπέλα τι παραπάνω μπορεί να δώσει και να προσφέρει σαν σωματείο πέρα από το τεχνικό κομμάτι, πέρα από το να ανέβει σαν ποιότητα, να ανεδειχθεί σαν αθλήτρια. Καταρχήν να πούμε ότι φέτος είναι μια χρονιά που έχουμε 3 παιδιά στην γυναική ομάδα, τα οποία είναι από τις ακαδημίες μας, τελείως όμως, 100%, όχι κολεκτιβικά. Δεν μιλάω ότι τα πήραμε από κάπου σε μια ηλικία. Και πολλές κοπέλες έχουν πάει και εθνική, έτσι. Ξεκινήσανε, ναι, ξεκινήσανε από παιδάκια. Ειδικά το ένα το παιδάκι, ξέρω εγώ, δεν λέω το όνομά του. Παιδάκι είναι για μένα, διότι... Δεν υπάρχει πρόβλημα. Όχι, είναι παιδάκι. Γιατί είναι το πρώτο του παιχνίδι που μπήκε ever, ήμουν εγώ στις ακαδημίες, το βάλα εγώ μέσα. Δηλαδή, και τώρα ήρθε η ώρα που αυτό το παιδάκι πήγε στη μεγάλη ομάδα. Αυτό για μας είναι χαρά, τιμή. Βλέπετε και τους καρπούς όλων αυτών των ετών. Ναι. Όλες οι προσπάθειες κάπου βγαίνουν. Δηλαδή κάπου οδηγήθηκε όλο αυτό το πράγμα και οδηγήθηκε καλά. Δηλαδή δεν πήγε με όλα τα προβλήματα και τα εμπόδια και όλα αυτά τέλος πάντων που μπορούμε να παρουσιάσουμε. Και αυτό θέλουμε. Αυτό είναι το point της ομάδας. Να μπορέσει να φέρει παιδιά από κάτω προς τα πάνω. Αυτό να ξέρετε ότι είναι το πιο δύσκολο από όλα. Γιατί θέλει κόπο πολύ. Θέλει πολύ χρόνο όλο αυτό. Και νομίζω είναι και ευχάριστο για τον έφορο, για τον προπονητή, για το σωματείο να δει, ας πούμε, μια αθλήτρια. Μην το κοιτάζετε, φαίνεται. Δείχνω ότι είναι από εδώ. Να δει μια αθλήτρια στην κορυφή και να πει: αυτή ήταν σε εμάς. Από παιδάκι, για 20 χρόνια ήταν εδώ και ήταν στην κορυφή. Ναι, όντως. Και έτσι ξέρετε ότι η ομάδα έχει και ταυτότητα. Δηλαδή, τι εννοώ, αυτά τα παιδιά είναι ζαών. Δηλαδή, παίζουν για τη φανέλα, τέλος. Αγαπάνε αυτή την ομάδα πάρα πολύ. Με την προσθήκη βέβαια κάποιων παιδιών που είναι δεύτερη χρονιά στην ομάδα ή τρίτη χρονιά στην ομάδα, και αυτό πάλι κάτι σημαίνει, το παλεύουμε. Δεν είναι εύκολο. Είναι αυτό που λένε σε σχεδόν σε όλα τα αθλήματα. Να γνωρίζει ο αθλητής τη φανέλα που φοράει, το βάρος της. Έτσι ακριβώς. Και να μην λυγίσουν φυσικά. Ναι, ναι, ναι. Α, δηλαδή, με λίγα λόγια, ας πούμε, στα παιδιά τα οποία θέλουν αυτή τη στιγμή να ασχοληθούν με τον χώρο του αθλητισμού και με το βόλι συγκεκριμένα, ή στα κορίτσια που θέλουν να ασχοληθούν με το γυναικείο βόλι, να ξέρουν και ότι πέρα από το οτιδήποτε μπορούν να ανέβουν σε τεχνικό επίπεδο, θα έχουν και ένα δεύτερο σπίτι, υπάρχει αυτό το κλίμα το ανάλογο που πρέπει να υπάρχει σε ένα τέτοιο σωματείο. Ναι, με την ιστορία του ζώου. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν από κάτω ομάδες στις ακαδημίες μας που είναι σε καλό επίπεδο, σε πολύ καλό επίπεδο, και μάλιστα τα παιδιά συγκεκριμένα, ας πούμε, στις Κορασίδες, με το βοηθό το Βαγγέλη τον Κοσμά που είναι ο προπονητής, είναι πολύ δεμένα μαζί. Είναι παιδιά τα οποία ξεκινήσαν μαζί βόλεϊ. Αυτά προσδοκούμε ότι κάποια στιγμή θα τροφοδοτήσουν και πιο πάνω. Εντάξει, δεν το ξέρεις από τώρα, έτσι. Πάντως, όλη αυτή η εξέλιξη και η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο σωματείο και τις αθλήτριες από πολύ μικρή ηλικία δείχνει και μια εμπιστοσύνη και του κόσμου προς το ζαόν και του ζαόν προς τις αθλήτριές του. Ναι. Ότι δεν είναι ότι είσαι για εδώ, δεν θα, δεν θα σε βάλω στη μεγάλη ομάδα, ας πούμε, στη γυναικεία. Δείχνει εμπιστοσύνη ότι να προοδεύσεις και θα κάνεις τα απαραίτητα βήματα εδώ. Πρέπει να προσπαθήσουμε. Δηλαδή, αυτό που πρέπει να περάσουμε σαν νόημα είναι ότι για να πας πιο πάνω θέλει προσπάθεια, θέλει κόπο, θέλει θυσίες, έτσι. Και κάτι που είπε ο coach πολύ σωστό πέρσι και το είχε πει και η Καρακάση σε ένα camp που κάναμε το καλοκαίρι. Θυσίασαν. Οι μεγάλες αθλητές θυσιάζουν χρόνο από τη διασκέδασή τους. Όχι από το διάβασμά τους. Γιατί, άμα καταλάβατε εδώ, μιλάμε ότι η ομάδα μας είναι πανεπιστημίου. Ναι, το έχω αντιληφθεί. Ναι. Δηλαδή, σε λίγο αρχίζω να νιώθω και άβολα. Τι, ναι. Τι κάνετε εδώ, δεν ξέρουμε, αλλά συνεχίστε. Ναι. Όντως, το επίπεδο, το μορφωτικό επίπεδο των παιδιών είναι υψηλότατο. Δηλαδή, και πάνω δεν γίνεται. Βοηθάει αυτό πάρα πολύ. Ναι. Αυτό τι σημαίνει όμως, ότι αυτά τα παιδιά έχουν κάνει τρομερή προσπάθεια για να το κάνουν αυτό. Γιατί. Βάλτε κάτω να δείτε τους χρόνους. Αν θέλεις καθημερινά προπόνηση, 2 ώρες, οι οποίες σαφώς θα σου πάρει... Η όλη διαδικασία είναι 4 ώρες, έτσι, περίπου, όλο αυτό. Και πρέπει να διαβάσεις και για τη σχολή σου. Και πρέπει να σκεντάξεις τα μαθήματά σου και πρέπει όλα αυτά. Έχει μια διαχείριση χρόνου, οπότε καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό είναι εκπαιδευτικό. Και στα παιδιά να συντονιστούν λιγάκι και για το μέλλον τους. Δηλαδή, αύριο μεθαύριο θα κληθούν να κάνουν μια δουλειά. Αν δεν έχουν καλή διαχείριση χρόνου, δεν πρόκειται να πετύχουν ποτέ. Ποτέ όμως. Υπάρχει μια πειθαρχία. Ναι. Θέλει μια πειθαρχία. Ναι.
Εντάξει, αλλά τα κορίτσια στερούνται και άλλα πράγματα από την προσωπική του ζωή. Εντάξει, παρόλα αυτά είναι προς τιμή τους που μπορούν και το. Αυτό στερούνται. Προσωπική ζωή. Είναι το βόλεϊ αυτό που αγαπάνε πάνω απ' όλα. Είναι αυτό που θέλουν να κάνουν βασικά. Τελεία. Εκεί σταματάει. Είναι αυτό που θέλουν να κάνουν. Εντάξει, αν θες να κάνεις πρωταθλητισμό σε οποιοδήποτε άθλημα, πρέπει να τα κάνεις αυτά. Εντάξει, είναι γνωστό. Νάσχε, για πες μας και εσύ τώρα. Με κοιτάει, γελάει. Το μικρόφωνο πάλι. Δεν το περίμενε. Ήταν απότομη η ναι, γιατί σε βλέπω εδώ, δεν μιλάς. Μιλήσαμε με τον εαυτό σας. Λοιπόν, τώρα το για πες μας εσύ που τα ξέρεις τώρα, πρόγραμμα αυτά, πώς ξεκινάει η χρονιά, πρώτες... Για την αγωνιστική σεζόν. Ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το πρόγραμμα είναι λίγο δύσκολο. Πέρυσι νομίζω ότι ήταν λίγο πιο ευνοϊκό, δηλαδή το πηγαίνουμε πιο ομαλά. Έχουμε δύο συνεχόμενα παιχνίδια στη Θεσσαλονίκη, όπως είπε και ο coach. Στο πρώτο, ίσως πάμε λίγο αδιάβαστοι σε σχέση με τα υπόλοιπα. Coach, αδιάβαστοι! Αδιάβαστοι, σε σύγκριση με τα υπόλοιπα. Με την έννοια ότι όλες οι ομάδες στην πρώτη αγωνιστική, δηλαδή σε όλα τα πρωτοθλήματα υπάρχουν εκπλήξεις στις πρώτες αγωνιστικές. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, νομίζω θα το διαχειριστούμε κατάλληλα, τουλάχιστον την πρώτη αγωνιστική. Η δεύτερη αγωνιστική με πάω ουσιαστικά ένα από τα τρία μεγάλα φαβορί για την άνοδο. Και μετά επιστρέφουμε εδώ, έχουμε ΑΕΚ, τρίτο παιχνίδι. Ποιο θεωρείς εσύ φαβορί, να μας πει και η Ειρήνη. Ναι, ναι. Αγωνιστικά. Για μένα, πρώτο φαβορί είναι ο Παναθηναϊκός. Και λόγω... Και λόγω συμπάθειας, λέει. Λόγω συμπάθειας προς τον προπονητή, βασικά. Γιατί τον είδα στην Εθνική, αλλά νομίζω ότι είναι η πιο πλήρης ομάδα, είναι ισορροπημένη. Και επειδή γνωρίζω προσωπικά και τον προπονητή, έχω συνεργαστεί μαζί του, ξέρω και τη δουλειά που έχει κάνει. Που κάνει μέσα στο γήπεδο και νομίζω ότι θα έχει ένα πλεονέκτημα. Αν και αυτή η πρώτη αγωνιστική παίζει με τον ΠΑΟΚ. Θα έρθουν κουρασμένοι. Γνωρίζοντας τον προπονητή του Παναθηναϊκού, θα μπορέσει να δώσει συμβουλές πριν τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Να ξέρεις κάποια πράγματα που κάνει σταθερά. Δεν ξέρω την ομάδα του Παναθηναϊκού παικτικά. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε την Οικονομίδου που αγωνιζόταν πέρυσι στην ΑΕΚ, από εκεί και πέρα με τα κορίτσια, η κάθε ομάδα. Μπορεί ο προπονητής να είναι ο ίδιος, αλλά κάποια πράγματα αλλάζουν λόγω δυνατοτήτων, λόγω ικανοτήτων. Οπότε το να δώσει συμβουλή απέναντι στον Παναθηναϊκό σίγουρα δεν είναι ειδικότερη. Υπάρχουν δύο άνθρωποι που σίγουρα τους έχουν δει και θα τους βλέπουν πολύ περισσότερο όλο τον χρόνο. Για πες μας και εσύ, Ειρήνη, πώς εντυπώσεις. Άρα έχουμε ένα Παναθηναϊκό και... Όχι, εγώ είμαι... Δεν είμαι... Όχι. Σαν φαβορίς, Ναι, την προσωπική μου. Εντάξει, δεν θα σας εκπλήξω, γιατί ήταν μια συζήτηση την οποία την κάναμε πολύ πρόσφατα και οι δύο καταλήξαμε ότι ίσως ο Παναθηναϊκός είναι πιο ολοκληρωμένη ομάδα. Με μια βέβαια μικρή επιφύλαξη, γιατί σίγουρα μέσα στο γήπεδο υπάρχουν πολλές εκπλήξεις. Σίγουρα. Αλλά και εγώ συμφωνώ. Δύο στα δύο. Τώρα στο κενό, στο μεσοδιάστημα, τι προπονήσεις, πόσες ώρες χρειάζεται να κάνεις για να είσαι στο επίπεδο που θες για να ξεκινήσεις. Η αρχηγός γελάει, δεν θέλει να το αναφέρει. Τι εννοείς. Ξεκινήσεις προς ποιο κομμάτι. Τώρα που ξεκινάει αγωνιστική. Πόσες ώρες έχεις αφιερώσει δηλαδή από το καλοκαίρι σου, από τον καιρό που τελείωσε η σεζόν μέχρι την έναρξη. Σε τι πρόγραμμα μπαίνεις δηλαδή για να είσαι στο επίπεδο που θες. Για να μέχρι να αρχίσει η προετοιμασία. Ναι. Νομίζω ότι γενικά δεν σταματάμε. Ο κοτς διαφωνεί. Ο κοτς διαφωνεί. Δεν σε βλέπει κανείς και δεν σε ακούει κανείς. Αθόρυβη δουλειά του. Ναι, διαφωνεί. Αυτό είναι που λέμε αθόρυβη δουλειά του. Διαφωνεί όμως. Κορίτσια, δεν. Πολύ καλό. Φανταστείτε ότι ξεκινάμε προετοιμασία γύρω στις 20 Αυγούστου και αναλόγως τη διαθεσιμότητα έχουμε στο γήπεδο, νομίζω μέχρι Ιούνιο κάνουμε προπονήσεις. Από εκεί πέρα υπάρχει αυτός 1,5 μήνας που περίπου. Ξεκουράζει όσο μπορείτε. Δεν μπορούμε να ξεκουράσουμε 1,5 μήνα, το σπάμε στη μέση. Δηλαδή. Ναι. Μπορούμε να ξεκουραστούμε αν φύγουμε εκτός Αθήνας και μετά. Τουλάχιστον πήγα διακοπές άδεια στο μυαλό. Ναι. Εντάξει. Και τώρα επιστροφή στα δύσκολα. Ναι. Αρκετά δύσκολα νομίζω φέτος. Ωραία δύσκολα. Και δύσκολα και ενδιαφέροντα, εντάξει. Δεν υπάρχει αθλητής που θέλει να τα έχει εύκολα, να έχει ένα εύκολο πρωτάθλημα. Για εσάς τις γυναίκες, για εμάς μας αρέσει τα εύκολα. Δεν βελτιώνεσαι, δεν εξελίσσεσαι. Καρφώνεσαι. Λοιπόν. Ο Έφορος θα μας δώσει και αυτό το δικό του φαβόρι για φέτος. Αν έχει τη δυνατότητα, αν έχει δει. Έχω δει.
Θα πάμε για το 3 στα 3. Ναι. Ναι. Εγώ θα έλεγα ναι, Παναθηναϊκό. Δηλαδή, δείχνει αυτή τη στιγμή, έτσι, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Βέβαια, όλα γίνονται, έτσι. Άθλημα είναι, τα πάντα γίνονται. Αλλά όντως, Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, ναι, δείχνει πιο ισχυρός από όλους. Άρα, παιδιά, όποιος ασχολείται με τα στοιχηματικά, έχουμε εδώ πέρα ένα 3 στα 3 Παναθηναϊκό. Δεν παίζουμε στοίχημα ποτέ. Δεν ξέρω πώς είναι το δελτίο. Για τους ακροατές, λέω, αν κάποιος μπορεί να το δει. Okay. Λοιπόν, εμείς, ναι. Εμείς μπορούμε να το τιμήσουμε. Καλά, ναι, εγώ σίγουρα. Αλλά ναι, εντάξει τώρα. Δεν έχουμε παίξει και μπάντμιντον στο βόλι, θα κολλήσουμε. Εντάξει. Και έχεις παίξει βόλι. Έχεις παίξει βόλι. Τα πάντα έχω παίξει, μην ψάχνεις. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τους καλεσμένους μας, Φίλτατε Γρηγόρη Καρακάση. Να τους πούμε συγγνώμη. Ευχόμαστε τα καλύτερα και για τη νέα σεζόν. Γιατί όχι και με την άνοδο. Ποτέ δεν ξέρεις, άθλημα είναι όπως είπατε. Και εγώ την εικόνα που έχω, τουλάχιστον την περσινή, είναι μια ομάδα η οποία έχει συνοχή, έχει ποιότητα, και νομίζω ότι θα πάνε καλά τα πράγματα. Και αν δεν, δηλαδή, δεν φοβάμαι τουλάχιστον να θα μπείτε στα, τουλάχιστον στα play-off, φαντάζομαι. Εντάξει, πέρσι είχαμε μια τρομερή ατυχία, χάσαμε τη διαγωνία στο τέλος, ναι. Που ήταν πολύ σημαντική απώλεια αυτή. Και αυτό ίσως και μας τύχησε αρκετά. Φέτος το παλεύουμε, ναι. Θέλουμε να πάμε play-off, ναι. Τουλάχιστον αυτός είναι ο στόχος. Ναι. Γιατί να μην το. Ναι. 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 Ο coach θέλει να ανέβει κατευθείαν. Εγώ το μόνο που θέλω. Η αθόρυβη δουλειά που λέγαμε. Απευθείας. Εγώ το μόνο που θέλω είναι να μπορέσουμε να είμαστε υγιείς. Γιατί πέρσι. Μετράει. Στον αθλητισμό. Μας κούστησε πάρα πολύ. Γιατί σχεδόν παίξαμε μισό και παραπάνω το δεύτερο γύρο. Παίξαμε 8 αγωνιστικές χωρίς τη διαγωνιά μας. Οπότε ας είναι όλα τα κορίτσια υγιή, να τελειώσουμε τη χρονιά μας πάλι υγιείς όσο γίνεται και από εκεί και πέρα αν καταφέρουμε να είμαστε μια ευχάριστη έκπληξη, ας είμαστε. Θα το αξίζουμε. Θα είστε... Σίγουρα δεν θα μας χαρίσει κανένας τίποτα. Πάντως, δεν ξέρω κατά πώς θα είστε έκπληξη. Δηλαδή με την πορεία της ομάδας. Σε αυτό το η αρχηγός λέει ότι θα είσαστε. Δε. Σε αυτό το πρωτάθλημα. Μοιραία όταν έχεις όλα αυτά τα brand name, ναι, αυτά τα brand name γύρω σου και όλες αυτές τις επενδύσεις που έχουν αυτά τα brand name κάνει, σίγουρα λες να πάω να πλησιάσω και αν φτάσω το ζω και το χαίρομαι και που πάει. Ναι. Δηλαδή το να ονειρεύεσαι δεν είναι κακό, απλά να ονειρεύεσαι και να έχεις τα πόδια σου στο... Να κάνω και μια τελευταία κλισέ ερώτηση πριν κλείσουμε. Επειδή δεν έχετε και μεγάλη απόσταση από τον καιρό που παίζατε. Καθόλου μεγάλη. Μόνο μια δεκαετία. Τώρα. Μια δεκαετία δεν είναι. Εντάξει, τι είναι μια δεκαετία. Εγώ 10 χρόνια παίζω πολύ. Τεράστια απόσταση. Ναι, δεν υπάρχει όμως το μυαλό σου ότι. Γιατί εντάξει, υπάρχουν και προπονητές που δεν έχουν. Που έχουν είτε μεγάλη απόσταση δεν έχουν παίξει και πολύ. Εσείς έχετε πρωταγωνιστήσει, έχετε παίξει και σε μεγάλες ομάδες. Δεν υπάρχει στιγμή που θέλετε να μπείτε μέσα να το κάνετε εσείς. Όταν πήρα την απόφαση ένας προπονητής που είχα. Συγχωρεμένος πλέον, Παλαδόπουλος, ο Χρήστος, μου είχε πει, αν θέλεις, μου λέει, ποτέ να γίνεις προπονητής, πρέπει να σκοτώσεις τον παίχτη μέσα σου. Οπότε, και όχι να μάθεις να ζεις με αυτόν, γιατί αυτό είναι... Πρέπει να σκοτώσεις τον παίχτη μέσα σου. Και υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι τη συμβουλή του θα την ακούσω. Και είχε πραγματικά μεγάλο δίκιο. Το χειρότερο πράγμα για εμένα που μπορείς να πεις σε έναν αθλητή είναι όταν εγώ έπαιζα έκανα αυτό. Άσχημο. Ήμουν αμέτριος αθλητής. Μπορεί να έπαιξα σε καλές ομάδες, αλλά έπαιξα επειδή... Εντάξει, την ΑΕΚ, έξατε την ΑΕΚ. Έπαιξα σε καλές ομάδες, έπαιξα και στην ΙΚΕ, έπαιξα και στο Ρύθμινο, αλλά... Και πολλές αθλήτριες μπορεί να μην είχαν γεννηθεί όταν έπαιζα. Τι σημασία έχει. Δεν σας έκανε θαμάσαι ακόμα. Δεν είχα προλάβει. Το βόλεϊ παίζονταν με διαφορετική μπάλα. Σωστό. Τη λευκή, με διαφορετική μπάλα που ζωτάνε το βόλεϊ. Δεν έχει καμία σχέση. Άλλη ανάγκη έχουν οι αθλητές μου αυτή τη στιγμή από εμένα. Έχουν την ανάγκη της καθοδήγησης, του προπονητή, της εξήγησης του πρέπει να κάνει αυτό. Όχι γιατί το λέει ο προπονητής. Γιατί αυτό είναι το σωστό. Γιατί αυτό πρέπει να κάνει για να μάθει. Για να βελτιώσει. Γιατί αυτό χρειάζεται η ομάδα. Εσύ την ομάδα δηλαδή τώρα θέλετε πιο γρήγορη από πέρσι. Ποια ήταν τα κενά τεχνικά ποιοτικά δηλαδή, που σας λείπανε και θέλετε φέτος να δείτε να δουλεύετε και να τα δούμε στην πράξη δηλαδή. Θέλω να έχει μεγαλύτερη διάρκεια από πέρσι, να μπορεί δηλαδή να αποδίδει για περισσότερο χρόνο μέσα στο γήπεδο αυτά τα οποία κάνει στην προπόνηση, να είναι πιο αποτελεσματική από τα πιο απλά πράγματα μέχρι τα πιο σύνθετα όσο γίνεται και να μπορεί να αντέχει
το ότι για να κερδίσει τον αντίπαλο θα πρέπει να κάνει αυτό ακριβώς το πράγμα, να τον κερδίσει. Ευτυχώς παίζουμε σε μια κατηγορία που δεν υπάρχουν ομάδες εύκολες, οι οποίες θα χάσουν μόνες τους. Ναι, αυτό λέω, δεν υπάρχει εύκολο. Πολλά ατομικά. Οπότε το είναι συνέχεια το επίπεδο αυτό, ανταγωνιστικό, λοιπόν, οπότε κάτι έστει σε ένα το επίπεδο. Το πιο σημαντικό πράγμα που έχουν να μάθουν οι αθλήτριές μου, πέραν από το εγώ λοιπόν, ότι θα πρέπει να μάθουν να κερδίζουν, να μην περιμένουν από τα αντίπαλα να τους βοηθήσει. Μακάρι να τα καταφέρουν. Εντάξει, και εγώ το εύχομαι να αποκτήσετε. Κοιτάει τις παιχτηρίες του ο coach. Λοιπόν, απαιτητικός. Από τον Γρηγόρη Καρακάση. Και τον Γιώργο Διακόνη. Να σας ευχαριστήσουμε. Υγεία να ευχηθούμε πάνω απ' όλα. Τα υπόλοιπα έρχονται. Κάθε επιτυχία, ό,τι καλύτερο. Μη στο επανειδή κάποια στιγμή αν ευκαιρίσετε. Ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνατε και ήρθατε. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ και καλή συνέχεια σε όλους.